Όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με αγωνία τη στιγμή που οι 13 όμηροι της Χαμάς παίρνουν την πρώτη ανάσα ελευθερίας. Μετά από 48 ολόκληρες ημέρες, ο Ερυθρός Σταυρός τους παραλαμβάνει με λευκά οχήματα στο πέρασμα της Ράφα της Αιγύπτου και τους μεταφέρει στη βάση Ζακερίμ στο νότιο Ισραήλ. Οι ένοπλες δυνάμεις θα είχαν όλα έτοιμα για την υποδοχή στη βάση. Κουτιά με είδη υγιεινής, κουβέρτες και πάνες μωρών, αλλά και παιχνίδια για τα μικρά παιδιά. Τα ελικόπτερα που τους μεταφέρουν στο Τελαβίβ έχουν ειδικά ακουστικά για τα παιδιά. Στη βάση τους κάνουν σωματικό έλεγχο και περνούν και τα πρώτα ψυχολογικά τεστ. Many people have family members who are not alive anymore. There are children with parents that have died and were murdered. Συγκινητική είναι και η υποδοχή που επιφυλάσσουν στα νοσοκομεία του Τελαβίβ για τα παιδιά, οι νοσηλευτές και οι γιατροί. Σε μια ευνηδιαστική εξέλιξη, οι Αιγυπτιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι απελευθέρωσαν επιπλέον 12 Ταϊλανδούς ομήρους. Intensive Egyptian efforts resulted in the release of 12 Thai nationals in addition to 13 children and women who've been detained by the Hamas movement. Στην άλλη πλευρά, οι οικογένειες των Παλαιστινίων κρατουμένων που έχουν συγκεντρωθεί στη φυλακή Όφερ, στη Δυτική Όχθη, αγωνιούν για την απελευθέρωση των δικών τους ανθρώπων. Τουλάχιστον 39 Παλαιστίνιες γυναίκες και παιδιά αναμένεται να αφαιθούν ελεύθεροι με βάση τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς. Ο πολιτικός ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης διεμήνυσε ότι όσο το Ισραήλ τήρει την εκεχηρία, η Χαμάς δεν θα πατήσει τη σκανδάλη. تؤكد الحركة التزامها بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه طالما التزم العدو بتنفيذه. Στο μέτωπο του πολέμου, η εκεχηρία κοντεύει να συμπληρώσει περισσότερες από 12 ώρες χωρίς παραβιάσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πάντως ότι η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύει για τη Βόρεια Γάζα και για τη Δυτική Όχθη.